Και δεν σε υπερατασκώ. Μελωδίες γέμισε το σπίτι του πολιτισμού στο Ρέθυμνο από τα 930 πτηνά συντροφιάς που διαγωνίστηκαν στον 5ο Παγκρίτιο Διαγωνισμό. Η διοργάνωση φτάνει χρόνο με το χρόνο όλο και υψηλότερο επίπεδο, κάτι που αναγνώρισαν και οι κριτές τους διοργανωτές που θα συνεχίσουν με μεράκι να υπηρετούν αυτή τη δημιουργική ενασχόλησή τους στον ελεύθερο χρόνο τους. Γίνεται τώρα τα τελευταία 5 χρόνια από όλους τους νομούς της Κρήτης. Κάθε χρόνο γίνεται και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει ένα χόμπι, περνάει η ώρα σου ευχάριστα και να σου πω, είναι και ένα θέμα ξεκούρασης την ώρα που θέλεις. Οι 70 εκτροφείς που συμμετείχαν παρουσίασαν πτηνά συντροφιάς που πλέον ανταγωνίζονται αυτά που συμμετέχουν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις και διοργανώσεις στο εξωτερικό. Η διοργάνωση φέτος ήταν ακόμα πιο άρτια, με τον χώρο που συνήθως φιλοξενεί εκατοντάδες καθήμενους συνδετημόνες να έχει τις τελευταίες μέρες παραδοθεί σε μια μελωδική χοροδία από τα οδικά πτηνά. Οι κριτές που ήρθαν από 3 από Ολλανδία, 1 από Ιταλία και 3 από την υπόλοιπη Ελλάδα, Έλληνες, έδωσαν συγχαρτήρια στους διοργανωτές. Στην έκθεση εδώ είδαν πουλιά τα οποία ανταγωνίζονται επάξια και το εξωτερικό. Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή και ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, ενθουσιασμένοι με την ζεστασιά της εκδήλωσης και των ανθρώπων που τους έμαθαν τόσα για την ιδιαίτερη αυτή ενασχόληση. Σήμερα όλα τα καναρινάκια της Κρήτης είναι εδώ και θα βραβεύσουμε τα καλύτερα. Μία από τις πιο χαρούμενες και ωραίες εκδηλώσεις λίγο πριν τα Χριστούγεννα στο Ρέθυμνο. Είναι μια παιδαγωγική διαδικασία το να έχει κανείς ένα οδικό πτηνό στο σπίτι του. Μας βάζει πραγματικά στη διαδικασία και στον κύκλο της ζωής και υπ' αυτή την έννοια θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους.